Είναι σύντομα. Εδώ. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι πάρα πολύ που σας υποδέχομαι στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Κίνας και η δική σας είναι μεγάλη τιμή για τη χώρα μας και επίσης μια πολύ σημαντική ευκαιρία να προβάλλουμε τη στρατηγική εταιρική μας σχέση. 部长先生，非常欢迎您来到我的办公室。中国总理对希腊的访问是对我们来说是一次非常荣誉的访问，也是给了我们一个非常好的机会，进一步加深我们两国之间的战略合作伙伴关系。Οι οικονομικές μας σχέσεις έχουν τεράστια προοπτική. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι η πύλη εισόδου της Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Αλλά και στο πολιτικό επίπεδο έχουμε τεράστιες δυνατότητες, διότι εκτιμούμε βαθύτατα το ρόλο της Κίνας ως μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θεωρούμε ότι ο ρόλος της Κίνας στην διευθέτηση όλων των ανοιχτών διεθνών κρίσεων είναι καθοριστικός και σας ευχαριστούμε για τις σωστές τοποθετήσεις σας στο Κυπριακό και στα άλλα κρίσιμα ελληνικά εθνικά θέματα. Και εμείς αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις κινέζικες ευαισθησίες στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Σε λίγες μέρες τελειώνει το εξάμεινο της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα αξιοποιήσουμε αυτές τις λίγες μέρες για να βοηθήσουμε στην ευάθυνση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. 尽管再过几天，我们希腊就将结束我们为期半年的欧盟轮值主席国任期，但是我们还是非常希望利用这剩下不多的时间，进一步帮助加深中国和欧盟的战略合作伙伴关系。Σας εύχομαι και πάλι καλώς ήρθατε στο Υπουργείο Εξωτερικών. 再一次感谢您来到我的办公室，欢迎您来到希腊。非常高兴有机会在访问期间能够跟外长见面。 Είναι η δεύτερη χαρά μου που έχω την ευκαιρία να σας συναντήσω κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας. Θέλω να πω ότι ως είσαστε ομολογός μου και ως υπουργοί έχουμε κουβαλάσει πολύ σημαντικό καθήκοντα για να προωθήσουμε τη διμερή μας σχέση. Και εκτιμούμε πάρα πολύ για τις προσπάθειες σας που κάνετε για τις διμερείς μας σχέσεις. Θέλω να πω ότι είσαστε πολύ σημαντικός πολιτικός της Ελλάδας, είσαστε πρόεδρος της ΠΑΣΟΚ και έχετε κάνει πολλές δουλειές για τις διμερείς μας σχέσεις, βέβαια μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό εκτιμούμε πάρα πολύ για τις πολύ σημαντικές δουλειές και προσπάθειες που κάνατε για την προώθηση των διμερών μας σχέσεων, δηλαδή των συνολικών στρατηγικών εταιρικών σχέσεων Κίνας και Ελλάδας. Θέλω να πω ότι η φιλία μεταξύ Κίνας και Ελλάδας είναι προς όφελος των δύο λαών μας. Και η συνεργασία μας, η Κίνα και η Ελλάδα, είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος των διμερών μας σχέσεων μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να
Θέλω να πω ότι εμείς θεωρούμε πάντοτε την Ελλάδα ως ο πιο αξιόπιστος φίλος και εταίρος μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι αλληλοσεβασμός και αλληλοβοήθεια. Οι σχέσεις μας είναι δοκισμένες από τον χρόνο. 这次李克强总理作为中国新届政府的总理，首次到访希腊，我想他会今后一段时间的中西的关系的发展，那么开辟一个美好的前景。Θέλω να πω ότι αυτή τη φορά ο Πρωθυπουργός Λι Κεκιάνγκ, ως ο νέος μας Πρωθυπουργός να έρθει εδώ στην Ελλάδα για επίσκεψη, αυτή η επίσκεψη θα έχει ένα καθοδηγητικό ρόλο στο μέλλον της μας συνεργασίας μας. 刘国总理明确地表示，希望，那么，通过中西合作，进一步推动希腊成为中国的商品进入欧洲的重要的门户，同时使希腊成为中国跟希腊以及欧洲、东西方相互交流的桥梁。中国方面对此表示完全的赞同。 Και θέλω να πω ότι η κινέζικη πλευρά συμφωνούμε απολύτως, επειδή ο κύριος Σαμαράς, όπως είπε, η Ελλάδα μπορεί να γίνει η πόρτα για τα κινέζικα προϊόντα να έρθει εδώ στην Ευρώπη και ταυτόχρονα η Ελλάδα μπορεί να γίνει η γέφυρα των δύο μεγάλων πολιτισμών να έχουν περισσότερες ανταλλαγές μεταξύ τους. Λοιπόν, 对我们中西两国人民都非常重要的美好的前景，达成了一系列重要的共识，所以我们下面要做的工作很多。真的，我们有非常多的工作要做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 。真的
Κίτσα. Γι' αυτό εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να εντατικοποιήσουμε τις επαφές μαζί σας, για να προωθήσουμε τις διμερείς μας σχέσεις σε όλους τους κατεύθυνσεις και όλους τους τομείς. Θα ήθελα πολύ να σας προσκαλέσω να επισκεφτείτε την Κίνα σε μια κατάλληλη στιγμή που σας βολεύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την αποδέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά και είμαι στη διάθεσή σας, γιατί πράγματι έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί και εμείς στα δύο Υπουργεία Εξωτερικών είμαστε που πρέπει να δώσουμε συνέχεια στα όσα συμφωνήθηκαν ανάμεσα στους πρωθυπουργούς και τις δύο κυβερνήσεις. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την άφηξή σας εδώ στο Υπουργείο Εξωτερικών.